αποφασισμένη να συνεχίζει το σχέδιο Καλλικράτης που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στο διοικητικό χάρτη της χώρας, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση και πρόσθεσε ότι το σχέδιο αυτό είχε εξαγγείλει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Ο ελληνικός λαός μας ψήφισε για να κάνουμε αλλαγές και όχι με ρεμέτια, τόνισε και πρόσθεσε ότι το σχέδιο έχει μεγάλη απήγηση στον κόσμο και είναι μια απαραίτητη αλλαγή που όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει. Όπως γνωρίζετε, τον δεύτερο Καποδίστρια, η Νέα Δημοκρατία του πρόθεσε σε ένα μεγάλο, σε ένα σημαντικά μεγάλο βαθμό. Η περσινή οικονομική συγκυρία δεν μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο πιο συγκεντρωτικό, ώστε να μειώσουμε τις διοικητικές μονάδες. Είμαστε θετικοί καταρχάς σε ό,τι αφορά την συνένωση των Δήμων. Θα δούμε το νομοσχέδιο, τι ακριβώς, γιατί τώρα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, θα τοποθετηθούμε. Οπωσδήποτε όμως είμαστε δικοί σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση των Δήμων, θα πρέπει να επικρατήσουν κριτήρια αναπτυξιακά, κριτήρια τα οποία θα υπηρετούν τους πολίτες και θα δημιουργούν προοπτικές. Κομματικές συνεννώσεις δεν πρόκειται να δεχτούμε. 4-5 ή 6-5 στην Κορινθία. Εάν πάρουμε το ποσοστό σε πανελλήνια κλίμακα που από 1.000 τόσοι γίνονται 300, πάμε περίπου στο 1/3. Θεωρώ ότι οι Δήμοι στην Κορινθία θα πρέπει να είναι 4-5. Πιστεύω ότι οι αλλαγές οι οποίες ανακοινώθηκαν είναι σε θετική κατεύθυνση. Σίγουρα με καθυστέρηση προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Και αν δεν κινηθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στο να οργανώσουμε την οργάνωσή μας, τα επίπεδα διοίκησης και του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Αλλά ταυτόχρονα και αν δεν αλλάξουμε και διορθώσουμε, θα έλεγα και φιλοσοφία αλλά και στόχους που βάζουμε, αν δεν αποκτήσουμε την κρίσιμη μάζα που θα έχει τη δυνατότητα και σε επίπεδο διοίκησης να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να παρεμβαίνει και να λύνει προβλήματα, αλλά και να έχει την δυνατότητα και την μέσα στις ευκαιρίες που διανοίγονται να αξιοποιεί ευκαιρίες μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν τα οργανώσουμε καλά, δεν αποκτήσουμε μηχανισμούς που να διασυνδέονται μεταξύ τους και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής μας, τότε θα πάμε ακόμη παραπίσω από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Γι' αυτό είπα ότι είναι καταρχήν και επί της αρχής και ως φιλοσοφία αλλά και ως θέση όπως εκφράζεται σε θετική κατεύθυνση. Εύχομαι γρήγορα να ολοκληρωθεί η πρόταση και να είναι συνολική. Βεβαίως θα περιλαμβάνει και την γεωγραφία, το ποιοι δήμοι, ποιοι νομοί θα συνενωθούν. Επαναλαμβάνω όμως ότι τα έχουμε ανάγκη, θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει για να μπορούμε από καλύτερο επίπεδο να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις και τη δυσκολία της εποχής. Οργάνωση λοιπόν και τάξη στα πράγματά μας, οργάνωση και τάξη στο ίδιο το κράτος, στην ίδια την αυτοδιοίκηση. Πλέον μιλάμε για ενώσεις δήμων, για ενώσεις νομαρχιών. Για την τελευταία περίπτωση έχουμε τη δημιουργία των νέων περιφερειών, των αιρετών πλέον περιφερειαρχών και περιφερειακού συμβουλίου. Θεωρώ ότι με τη συνεργασία όλων, γιατί οι θεσμικές αλλαγές από μόνες τους δεν λύνουν τα προβλήματα, δίνουν τη δυνατότητα ως μηχανισμοί λειτουργίας, αλλά με τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, οι οποίοι κρίνονται και πρέπει να κρίνονται καθημερινά, να ανταποκριθούν στο ρόλο τον οποίο θα αναλάβουν. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να αρθούμε στο ύψος της περίστασης και της ευθύνης, γιατί η εποχή που διανύουμε είναι εποχή περισυλλογής και αλλαγής. Και τα δυο έχουμε ανάγκη είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συλλογικό επίπεδο να τα αλλάξουμε, να τα διορθώσουμε, να γίνουμε πλέον πιο αποτελεσματικοί, να εξυγχρονιστούμε επιτέλους και να αλλάξουμε φιλοσοφία και νοοτροπία για κάποια από τα θέματα τα οποία μας έφτασαν ως εδώ και βρισκόμαστε ακόμη πίσω. Κάτω τα χέρια από το Δήμο Λουτραγίου Περαχώρας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ο Καποδίστριας νούμερο 2 σχετίζεται με τη νέα διοικητική δομή που προτείνει η κυβέρνηση και που προβλέπουν οι ανάγκες της χώρας μας. Θεωρώ ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα έχει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει με σύνεση, με λογική, αλλά κυρίως με όραμα.